Είμαστε τώρα ζωντανά με τη Δερίνια και την Κατερίνα Ιωάννου, αφού στις 8 ξεκίνησε η προγραμματισμένη εκδήλωση των μοτοσυκλετιστών στο Δόφραγμα. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Μνήμη γεννά ελπίδα. Με το σύνθημα αυτό γιορτάζουν φέτος οι μοτοσυκλετιστές 23 χρόνια από τις δολοφονίες των δύο παλικαριών. Όπως ακούτε και εσείς, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η εκδήλωση προς τιμήν των δύο. Να πούμε ότι τραγούδια θα περιλαμβάνει η εκδήλωση, καθώς και ομιλία από την κόρη του ενός εκ των δύο δολοφονηθέντων, του Τάσου Ισαάκ, από την Αναστασία Ισαάκ. Υπάρχει και μνημείο των δύο ηρώων εδώ στο σημείο. Είναι υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Αρκετός κόσμος παρακολουθεί την εκδήλωση και θα υπάρχει και τελετουργικό την ώρα που θα καταφθάνει εδώ η μοτοσυκλέτα του Τάσου Ισαάκ, η οποία για πρώτη φορά φέτος θα οδηγείται από φίλο του. Μαζί μου έχουμε και τον εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ Σολομού, τον κύριο Ανδρέα Πετσεμερίδη. Κύριε Πετσεμερίδη, φέτος είναι και η πρώτη φορά που είναι ανοιχτό και το Δόφραγμα Δερίνιας. Ακριβώς γι' αυτό, για πρώτη φορά, δυστυχώς το Δόφραγμα, αυτό το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί ένας χώρος όπου θα ποτίαμε φόρο τιμή στον Ισαάκ και τον Σολομό, δυστυχώς έχει γίνει ένα τουριστικό checkpoint. Αυτό όμως δεν θα μας σταματήσει από το να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με τη θύμηση του Τάσου και του Σολάκη για να διεκδικήσουμε το αναφέρετο δικαίωμα της ελευθερίας, της ελεύθερης διακίνησης στην Κύπρο μας. Απόψε, ουσιαστικά, αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι υπάρχει μαγιά, ο κόσμος βρίσκεται εδώ πέρα, πολλής κόσμος που πλέον αφουγκράζεται αυτό το μήνυμα του αγώνα για την δικαίωση, τελική δικαίωση ενάντια στην κατοχή και στην εισβολή που υπάρχει στην Κύπρο μας. Γι' αυτό και υπάρχει ένας καταβλισμός που απεικονίζει την προσφυγιά, γιατί ακόμη στην Κύπρο μας υπάρχει προσφυγιά, ένας καταβλισμός όπου μπορούμε να έχουμε και μια βιωματική αναπαράσταση της τάξης του. Μια τάξη ενός σχολείου του 1974 μέσα στις σκηνές. Γι' αυτό είναι καλό για όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει και να ζήσει από κοντά αυτή τη διαφορετική και σεμνή τελετή. Και είναι και αυτό, αν θέλεις, Κωνσταντίνα, είναι αυτή η καινοτομία για φέτος, όπου εδώ θα διανυκτερεύσουν αρκετοί μοτοσυκλετιστές εδώ λίγα μέτρα από το σημείο που δολοφονήθηκαν τα δύο παλικάρια. Και αύριο είναι και από φράδα μέρα το μνημόσυνο των δύο, το οποίο θα τελεστεί από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνη.